Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σήμερα όλοι μιλάνε για τα παιδιά, ακούτε τι γίνεται στην εκπομπή. Ας μιλήσουν και τα ίδια τα παιδιά όμως. Τα χρυσά παιδιά της Καστοριάς και της Ελλάδος. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου είναι μαζί μας. Ευαγγελία, καλημέρα και τα συγχαρητήρια είναι λίγα, λίγα λόγια μόνο, αλλά τόσο ζεστά, για να νιώσουμε κι εμείς πολύ περήφανοι που σε είδαμε στο, όχι απλά στην κορυφή ενός βάθρου, στην κορυφή του κόσμου. Το έχεις συνειδητοποιήσει όλο αυτό? Καλημέρα σας. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα λόγια που μου λέτε. Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθούσα για αυτό το χρυσό παγκόσμιο. Mm-hmm. Ήρθε φέτος μέσα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ναι. Και είναι η αλήθεια ότι δεν το περίμενα κιόλας, ειδικά το τελευταίο καιρό που είχα έναν σοβαρό τραυματισμό και είχαμε λίγο εκτός. Το έβλεπα να σβήνει, να φεύγει το μετάλλιο και κυρίως το χρυσό. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ξεπέρασα τον τραυματισμό όσο μπορούσα, γιατί ήταν κάτι αρκετά σοβαρό. Και τα κατάφερα, είναι η αλήθεια. Και με τον καλύτερο και πιο εντυπωσιακό τρόπο, γιατί είδαμε πώς πέρασες από την τρίτη θέση στην πρώτη. Ναι, η αλήθεια. Θέλεις είναι... λίγο να μιλήσεις για την κούρσα αυτή, πραγματικά, ναι, πώς έγινε, ναι, όλο αυτό το πράγμα? Ναι, στον προκριματικό είχα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Είχα φέρει πολύ χαμηλό χρόνο και ήξερα ότι ήμουν καλά προετοιμασμένη για να το ξανακάνω. Mm-hmm. Ήμουν έτοιμη να το ξανακάνω και στον τελικό και σίγουρη. Απλά το θέμα ήταν ότι στον τελικό είχε πολύ άσχημο καιρό. Mm-hmm. Και επειδή ο τραυματισμός μου οφειλόταν κυρίως την ισορροπία και δεν μπορούσα να έχω ισορροπία στη βάρκα μου και δυσκολευόμουν ακόμη περισσότερο αφού ο καιρός ήταν έτσι. Γι' αυτό ζορίστηκα πάρα πολύ στον τελικό. Ήμουν τρίτη, πέρασα δεύτερη, ήμουν δεύτερη αρκετή ώρα, έπαιζα πρωτοδεύτερη. Ναι, ναι. Και στο τέλος είπα ή τώρα ή ποτέ. Και κέρδισες στην Τουρκάλα. Και κέρδισες στην, ναι, Τουρκάλα. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν ήταν θέμα καιρού αρχικά και τραυματισμού που επηρέασε την πορεία σου μέσα στην κούρσα, αλλά ίσως και τακτικής κάποια στιγμή, γνωρίζοντας όλα αυτά ότι θα τα δώσω όλα στα τελευταία μέτρα για να κερδίσω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο ήμουν κοντά με αυτήν, ήξερα ότι στο τέλος θα κερδίσω, γιατί ήξερα ότι στο τέλος θα τα φύγω, δεν υπήρχε περίπτωση, mm-hmm, να τα αφήσω. Οπότε ήμουν προετοιμασμένη ψυχολογικά για να το κάνω αυτό. Το γεγονός λοιπόν ότι έσπασες 2 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ, είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πέρα από το ότι είσαι στην κορυφή του κόσμου, το ξαναλέω πολλές φορές για να το καταλάβουμε όλοι, έσπασες και 2 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι μοναδικό πράγμα αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω τι σου έλεγαν εκεί και από άλλες, ίσως και από άλλα κράτη και από και άλλες αθλήτρες, τι συζητούσατε για σένα? Η αλήθεια είναι πως το παγκόσμιο ρεκόρ κρατούσε πολλά χρόνια, κρατούσε περίπου 10 χρόνια το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ. Και ήταν ένας χρόνος ο οποίος ήταν πολύ χαμηλά για την κατηγορία μας, για τα κιλά μας, mm-hmm, για τις ελαφριές, γιατί είμαι ελαφριά αθλήτρια. Και στις προπονήσεις το είχα δει ότι μπορώ να τα καταφέρνω να το σπάσω. Το είχα δει αρκετές φορές. Οπότε όταν ήρθε η στιγμή του αγώνα, είπα ότι τελικά η θέληση κάνει τον άνθρωπο γίγαντα. Οπότε τα κατάφερα να το σπάσω. Τον άνθρωπο γίγαντα. Η θέληση κάνει τον άνθρωπο γίγαντα. Τι ωραία μηνύματα, yeah, από την Ευαγγελία την Αναστασιάδου, την παγκόσμια μας πρωταθλήτρια. Ευαγγελία, ποια είναι τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα, γιατί τώρα έχουμε Σεπτέμβριο και το Πανευρωπαϊκό, θα είσαι σίγουρα και εκεί. Yeah. Να πω και θα είσαι σίγουρα πρώτη και εκεί. Λογικά, yeah, να το δεις, yeah, θα είσαι. Yeah. Αλλά είναι ο στόχος σου το 24 η Ολυμπιάδα? Ο μακρινός μου στόχος και ο βασικότερος στόχος είναι η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του, ναι, χρόνου. Να πάρω την πρόκριση και να πάω στην Ολυμπιάδη για το Παρίσι το 24. Ναι. Κυρίως είναι αυτό. Προετοιμάζομαι όσο καλύτερα μπορώ και ψυχολογικά και
σωματικά εννοείται, για να μπορέσω να το καταφέρω στο 24. Τώρα εντάξει, έχω κάποιους αγώνες μπροστά μου, ευρωπαϊκά πρωτοθλήματα και παγκόσμια ανδρών γυναικών, αλλά ο κύριος στόχος μου είναι το Παρίσι, εννοείται. Mm-hmm. Τώρα, να ρωτήσω και λίγο το εξής, γιατί συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Παπαγιάννη και με τον κύριο Φωτιάδη, τον γραμματέα ναυτικού ομίλου, αλλά και με τον κύριο Μπούση νωρίτερα από το Μαυροχώρι. Το τι θέλουν και πόσο στήριξη θέλουν τα παιδιά αυτά και για το επαγγελματικό τους μέλλον, που πρέπει με κάποιον τρόπο όταν φέρουν τέτοιες διακρίσεις να διασφαλίζεται, αλλά γιατί χάνουν χρόνια και στερούνται πράγματα από την ηλικία τους. Είστε στα καλύτερά σας χρόνια, Ευαγγελία, όλοι θα θέλαμε να είμαστε στην ηλικία σας, αλλά στερείστε πράγματα για την ηλικία σας για να φέρετε αυτές τις διακρίσεις. Είναι για σας πάντα πονοκέφαλος τι θα κάνω στη ζωή μου όταν δεν εξασφαλίζομαι επαγγελματικά ακόμη και με αυτές τις επιτυχίες? Είναι ένας παράγοντας που στη συνέχεια χάνονται παιδιά ενώ πρωταγωνιστούν στις ηλικίες τις δικές σας? Ναι, σίγουρα ότι τα περισσότερα παιδιά όταν περάσουν την κατηγορία των κάτω των 23 και συνειδητοποιήσουν ότι η πολιτεία δεν τους έχει καμία στήριξη και καμία βοήθεια περαιτέρω, σταματάνε, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουν και το μέλλον τους. Σωστά. Και είναι λογικό. Έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όσοι είναι ακόμα κάτω των 23 και είναι μικροί ηλικιακά και γνωρίζουν ότι μπορούν να σπουδάσουν και λίγο αργότερα, κυνηγάνε το όνειρό τους. Ναι. Αυτό γίνεται κυρίως στην κοπηλασία, το οποίο είναι ερασιτεχνικό άθλημα και δεν έχουμε καμία αποκατάσταση και καμία απολαύη από το κράτος, έτσι κι αλλιώς. Είστε διατεθειμένοι να το παλέψετε όλα εσείς τα παιδιά? Πόσα είστε εξάλλου που είστε παγκόσμιοι πρωταθλητές? Δεν είναι σε όλα τα αθλήματα, δεν είναι πάρα πολλά τα παιδιά. Όχι, δυστυχώς. Ναι, τα παιδιά πρωταγωνιστούν είναι λίγα και συνήθως γίνονται κάθε χρόνο, φέρουν διακρίσεις και μένουν εκτός. Εκτός με την έννοια ότι η πολιτεία δεν μπορεί να τους βοηθήσει κάπως, δεν τους βοηθάει κάπως. Άρα λοιπόν η πολιτεία και οι παράγοντες και εκπρόσωποι της, από βουλευτές μέχρι υπουργοί που σας λένε όλο αυτό τον καιρό τα συγχαρητήρια για αυτές τις μέρες, τι θα τους απαντούσατε, Ευαγγελία? Καλά τα συγχαρητήρια, αλλά... Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από τα συγχαρητήρια. Χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη βοήθεια. Επειδή είναι πολύ δύσκολο να σπουδάζουμε ταυτόχρονα με τον πρωταθλητισμό, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι τώρα να θεωρούμαστε επαγγελματίες αθλητές και να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε τουλάχιστον μας βοηθάει και κάπως οικονομικά για να μπορούμε να στηριζόμαστε στα πόδια μας, γιατί είμαστε αρκετά μεγάλοι πλέον. Το θέμα είναι ότι για να έχουμε και άλλα παιδιά στη συνέχεια και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα, και για τις υποδομές έχουμε μιλήσει που πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν στην Καστοριά. Μας έλεγε και ο Φωτιάδης, εδώ στην Καστοριά έχουμε βάρκες 30 ετών και ότι η δική σου βάρκα που έτρεξες σε αυτούς τους αγώνες κάνει 15, 16, 17 χιλιάδες, πόσο κάνει? Δεν γίνεται έτσι. Με κάποιον τρόπο πρέπει να βοηθηθούμε. Δεν γίνεται, δεν μπορούν τα σωματεία να δαπανίσουν. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά για να τα δαπανίσουν. Ναι, εννοείται, γιατί η κοπηλασία γενικά, ο εξοπλισμός είναι πάρα πολύ ακριβός. Σκεφτείτε, εγώ έχω τη στήριξη από τους γονείς μου, οι οποίοι με στηρίζουν στο μέγιστο, μου έχουν αγοράσει δική μου βάρκα μαζί με τον Όμιλο, ο οποίος επίσης με στηρίζει, για να μπορώ να προπονούμε στην Καστοριά, γιατί η Καστοριά δεν έχει αυτή τη δυνατότητα σαν Όμιλος να έχει 10 και 20 βάρκες, οι οποίες είναι καλές. Οπότε ο Όμιλος και οι γονείς μου έχουν κάνει τα πάντα για να μπορώ εγώ να είμαι στην καλύτερη κατάσταση και τους ευχαριστώ, εννοείται, πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Τώρα, δικοί σου άνθρωποι, πώς το... Περιέγραψε μας τις πρώτες στιγμές, πώς το έζησες όλο αυτό. Η δική μου, εντάξει, ήταν τρελαμένη, εννοείται. Ήταν μαζί μου στην Ιταλία. Ήταν στο Βαρέζε. Ναι, ήταν από κοντά να το κερδίζω. Πιστεύω είναι πολύ διαφορετική η χαρά του γονιού όταν σε βλέπει και από κοντά. Είναι μεγάλη συγκίνηση, πολύ μεγάλη. Ευαγγελία, με το καλό θα γυρνάς, αλλά πας στο κοινόβιο από ό,τι καταλαβαίνω. Καστοριά θα έρθεις λίγο αργότερα, μάλλον προς το Σεπτέμβριο. Ναι, θα έρθω λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα. Λοιπόν, καλή συνέχεια στα όνειρά σου, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πραγματικά και πάντα γεροί και χωρίς τραυματισμούς, το λέμε για τους όλους τους αθλητές, γιατί
είναι το πρώτο που πρέπει να προσέχουμε όλοι για τους αθλητές. Είναι πάντα υγιείς. Όταν είναι υγιείς, τους έχουμε εμπιστοσύνη. Πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για όλα όσα προσφέρεις. Πολύ μεγάλη χαρά μας που ακούγαμε, το είπα και νωρίτερα στα παιδιά, που έλεγαν, που μέσα σε όλα ακούγεται πάρα πολύ και η Καστοριά, όπως το καταλαβαίνεις, έλεγαν για τη δική σου περίπτωση η Ευαγγελία Αναστασιάδου από την Καστοριά. Και αυτό από την Καστοριά καταλαβαίνεις, Ευαγγελία, ότι μας κάνει και να τριχιάζουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, πάντα με πρωτιές και επιτυχίες. Σας ευχαριστώ. Και να σε καμαρώσουμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το εύχομαι. Στο Παρίσι, σε 2 χρόνια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν και από την Ευαγγελία Αναστασιάδου. Θα πρέπει να πάμε την χρυσή μας πια παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τι ωραία πράγματα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.